Νομίζω ότι δείχνεις ότι αγαπάς πιο πολύ τον Βασίλη πια. Καλό είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας σε λογικά πλαίσια. Και τη διατροφή μου την προσέχω. Εντάξει, όχι τόσο. Τώρα που έχασα τα κιλά που ήθελα να χάσω, έχω αρχίσει πάλι τα παγωτά, τα οποία τα λατρεύω. Πόσα κιλά έχασες? Δεν γίνεται, 18. Ένιωθα πάρα πολύ κόμπλεξ. Δεν έχω κάτι με τους παχουλούς ανθρώπους. Εγώ δεν ένιωθα καλά. Αν μπορούσα, ξέρεις, δεν ήταν να μην βγω από το σπίτι, να βγω ξαφνικά ως διαμαγείας όταν θα δυνατήσω. Αυτή η περιπέτεια σε βοήθησε ώστε να κάνεις και ένα ξεκαθάρισμα στους ανθρώπους που έχεις δίπλα. Ναι, γίνανε ξεκαθαρίσματα πολλά. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Αχ, μωράκι μου, περαστικά, αυτά, τέτοια. Ναι, και πολλοί, ξέρεις, μένουν σε ένα μήνυμα. Την ουσία όμως, αυτό που έχεις περάσει, δεν μπορεί να τη βιώσει κανένας και δεν μπορεί να την καταλάβει κανένας εκτός από σένα τον ίδιο. Οπότε δεν το χρεώνω σε κανέναν. Όμως πάρα πολύ απλά πράγματα, όπως ήταν η περιπέτεια αυτή με το αίμα τότε, ξέρεις, που από κάποιους φίλους μου είχα ζητήσει. Και εκεί είδες ότι το πιο απλό, ο φίλος που ήταν στην καθημερινότητα μαζί σου, κοντά σου, δίπλα σου, εξαφανιστήκανε. Δηλαδή ζήτησες αίμα για το χειρουργείο και δεν ήταν εκεί? Όχι, υποσχεθήκαν ότι θα είναι εκεί και δεν ήταν εκεί. Πώς έδωσε αίμα τελικά? Δεν χρειάστηκε τελικά. Εντάξει, δώσανε απλοί άνθρωποι. Δηλαδή, ένας οδηγός ταξί, ο οποίος με πήγαινε δύο μέρες πριν, ας πούμε, να κάνω κάποιες εξετάσεις. Θα τρελαίνεις το μόντελ ιδέες. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Έχω παρακολουθήσει σε μια επανάληψη τελείως τυχαία ένα βράδυ. Ήταν ένα μοντέλο μου κιόλας, η Ιωάννα Μπέλα. Και είδα λίγο εκείνο το στιγμιό, το οποίο λίγο στεναχωρήθηκα. Ήταν λίγο, ξέρεις, τι κατακρεουργήσανε. Έχει οι δήμονες, είναι η Βίγη Καγιά και ο Δημήτρης Κουλός, οι οποίοι είναι άξιστοι. Έχουν... Τους υπόλοιπους δεν τους γνωρίζω. Επίσης, κάτι που δεν μου αρέσει, γιατί ήταν θέμα των πλαστικών. Όλοι λίγο πολύ στον χώρο, τη δουλίτσα μας. Την έχουμε κάνει, έτσι, οπότε δεν μ' αρέσει να στηρίζονται. Υπάρχουν πλαστικές που φαίνονται, εκεί θα το σεβόμουν πιο πολύ. Και υπάρχουν και πλαστικές που δεν φαίνονται. Επίσης και στα σούπερ μόντελ έξω. Η Στέφανη Σέιμουρ έκανε καριέρα με τη Ζιζέλ, η Αλεσάνδρα Νταμπρόσιο. Δουλέψανε με σιλικόνες. Η Ζιζέλ ήταν και τα τατού της κιόλας, έτσι. Για πλαστικές εσύ έχεις κάνει κάτι? Εγώ είχα πειράξει τη μύτη μου. Όταν ήμουνα 18 χρονών, ναι. Απλά λίγο, πολύ λίγο, ξέρεις, την είχα κοντίνη. Πάρα πολύ λίγο την είχα κοντίνη. Η μύτη του, η μύτη.